Ξεκινούν για το μεροκάματο, όμως αυτό δεν βγαίνει, καθώς η ψαριά δεν καλύπτει ούτε τα λειτουργικά τους έξοδα, με την οικονομική ζημιά να είναι αισθητή και στην ψαραγορά στο λιμάνι του Ρακλείου. Η ταφόπλακα όλων των ψαράδων. Δεν υπάρχει, βλέπετε ένα αυτοκίνητο να κινείται, να σταματάει, να παίρνει ένα κιλό ψάρια. Ο κόσμος φοβάται να βγει έξω από τα σπίτια με τα τρακοσάρια. Δεν έχει καθόλου κίνηση. Ορίστε, ψάρια που πάνε για πέταμα. Με φόντο τα απόλυτα ψάρια, αλλοί ζητούν στήριξη από το κράτος. Ας μας βοηθήσει λίγο-λίγο και να μας δώσει κίνητρα, να κινηθούμε. Η ώρα είναι 12:30. Το μεροκάματο για σήμερα πόσο είναι? 13 ευρώ είναι. Βγάλε τα πετρέλαια, βγάλε 4 άτομα που δουλεύουμε μέσα στο καΐκι να δούμε ποιος θα βγάλει, ποιος θα πάρει. Ψαράδες σε απόγνωση, καθώς μόνο ένας μικρός αριθμός αλλιέων έλαβε οικονομική ενίσχυση από το κράτος. Εγώ είμαι το μεγαλύτερο καΐκι στο λιμάνι τώρα αυτή τη στιγμή και μου έχει βγάλει το κράτος 3.400. Τα αρχή της πανδημίας. Βέβαια, ναι, μέχρι τώρα, ναι. Από το πρώτο κύμα ή από το δεύτερο κύμα? Και από το πρώτο και από το δεύτερο, αυτή είναι, τίποτα άλλο δεν έχουμε πάρει. Να σας λέω τώρα, το συγκεκριμένο το καΐκι που λείπει τώρα εδώ, τα έχει πάρει. Ο ξάδερφός μου τα πήρε. Όλοι οι υπόλοιποι δεν τα έχουμε πάρει, τα 800 ευρώ. Ο κύριος Μανώλης, ο οποίος διαθέτει το μεγαλύτερο καΐκι στο λιμάνι, μας περιγράφει το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Εγώ την τελευταία φορά είχα δει γύρω στα 10 κιλά φαγκριά, αλλά ήταν όλα τρίτης κατηγορίας, τα οποία τα πουλάμε πάνω 10 ευρώ. Λοιπόν, και είχα έξοδα γύρω στα 150 ευρώ. Βάλε δολώματα, πετρέλαιο, το μεροκάμερο το δικό μου που δουλεύω μόνος μου στο καΐκι. Φοιτητής που σπουδάζει τεχνικός υπολογιστών στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, βοηθά τον πατέρα του στο καΐκι την περίοδο του lockdown με τον 20χρονο να περιγράφει τις δυσκολίες του επαγγέλματος, με το ταμείο όμως να είναι μείον. Όπως ήρθαν οι καιροί και οι εποχές, έχω αναγκαστεί και δουλεύω μαζί με την οικογένειά μου, όλη η οικογένειά μου, στο σκάφος μας στον Έαρχος. Δεν μας δώσανε τα προηγούμενα 800 ευρώ. Μια ζωή είναι το ταμείο μείων, όπως το λέει και ο λαός συνέχεια. Μετά από την καραντίνα βοηθούσες τον πατέρα σου και τα προηγούμενα χρόνια? Τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε αυτό, όχι. Ο πατέρας μου πήγαινε μοναχός του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον, ειδικά που δεν ξέρει, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι ώρες ατελείωτες. Φεύγουμε από εδώ, ούτε το πετρέλαιο στην ουσία δεν βγάζουμε. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενέκρινε την πληρωμή της κρατικής ενίσχυσης ίσονος σημασίας προς τους παράκτιους αλλοίους. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 11.294.000 ευρώ περίπου.